Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Ανακοινώθηκαν οι 6 υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Εύρου. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος Χρήστος Δούκας, πρόκειται για ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο με νέα πρόσωπα, γυναικοκρατούμενο κατά κύριο λόγο, καθώς μόνο 2 είναι υποψήφοι άνδρες. Ο κύριος Δούκας ζήτησε από τους πολίτες να επιλέξουν το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, έναν δρόμο που, όπως είπε, έχει προτεραιότητά του τις ανάγκες της κοινωνίας. Ιωάννη Σαλατζιάς, Αναστασία Γκαρά, Αναστασία Μαργαρίτη, Μαρία Παναγή, Δημήτριος Ρίζος και Χριστίνα Ρούτση Ευαγγελίδου. Αυτά είναι τα 6 πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις επερχόμενες εθνικές εκλογές με τον συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου έγινε από τον εκπρόσωπο της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Δούκα. Όπως είπε, μετά από 2 χρόνια ο ελληνικός λαός παραπλανημένος συνεχίζει να βαδίζει στο δρόμο της εξαθλίωσης που διαμόρφωσαν τα 2 μεγάλα κόμματα, τονίζοντας πως τώρα ήρθε η στιγμή να ξεσηκωθούν και να απαντήσουν με την ψήφο τους. Ύστερα από 2 χρόνια, στα οποία ο ελληνικός λαός, ακούσια και παραπλανημένος από μια ανάξια πολιτική ηγεσία, οδηγήθηκε αλλά και οδηγείται στο δρόμο της εξαθλίωσης, της ταπείνωσης, της ανέχειας, της ανεργίας, στο δρόμο που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην πλήρη εξαθλίωσή του, αλλά και στην εκχώρηση όλου του εθνικού πλούτου της χώρας. Καλείται λοιπόν ο λαός σε 2 εβδομάδες να μιλήσει και αυτός στις κάλπες. Όπως δήλωσε ο κύριος Δούκας, οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, έναν δρόμο που έχει προτεραιότητά του τις ανάγκες της κοινωνίας. Και αφενός μεν να τιμωρήσει όλους τους υπεύθυνους και υπαίτιους αυτής της κρίσης, που δεν είναι μόνο οικονομική, και αφετέρου να επιβάλλει κυρίαρχα με την ψήφο του την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η πατρίδα μας για την έξοδο από αυτή την κρίση. Τώρα πια ο Έλληνας πολίτης τα ξέρει όλα. Ξέρει όλες τις αναλήθειες, όλες τις ψεύτικες υποσχέσεις με τις οποίες τον παραπλάνησαν και τον παραπλανούν ακόμα. Ξέρει όλο το πλέγμα των εθνικών και διεθνών εξαρτήσεων και διαπλοκής που σέρνει από τη μύτη τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πιο ακραία αντιλαϊκή πολιτική και καθιστά την πατρίδα μας εύκολη βορά για εκποίηση. Όπως είπε, το ψηφοθέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο αντανακλά την ενότητα και χαρακτηρίζεται από τα νέα πρόσωπα που το συνθέτουν. Ράχοκαλιά του δρόμου αυτού και αυτής της πολιτικής είναι η ενότητα των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που την πιστεύουν και κυρίως η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς και το μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων έχει στον πυρήνα της πολιτικής του τα παραπάνω στοιχεία. Είναι η δύναμη που θα βγει ενισχυμένη από την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές της 6ης Μαΐου, έτσι ώστε να υποχρεωθούν και οι ηγεσίες των άλλων αριστερών κομμάτων, κάτω από την πίεση των ίδιων των οπαδών τους, να στηρίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αυτή την πολιτική της ενότητας. Γιατί, όπως είπε και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας μας, ο Μανώλης Ογλέζος, όταν η ιστορία χτυπάει την πόρτα σου, δεν είναι δυνατόν να παριστάνεις τον κουφό. Η υποψήφια βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα Ρούτση Ευαγγελίδου, δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας για να αλλάξει η πορεία της χώρας. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα, γιατί καταρχήν εμπνεύστηκα από το μεγάλο, πολύμορφο, μαζικό και ενωτικό κίνημα του ελληνικού λαού στις πλατείες και στους δρόμους και αισθάνθηκα ότι είμαστε πολλοί και πολλές με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό σχέδιο. Εμπνεύστηκα ακόμη από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας που θα έχει για πυρήνα του τη ριζοσπαστική ενωτική αριστερά. Μια αριστερά που αφήνει στην πάντα το ρόλο της αιώνια απολογούμενης και της προορισμένης να εκφέρει μόνο καταγγελτικό λόγο, αφήνει στην πάντα, πιστεύω και εύχομαι, την αριστερά των μίζερων μονοψήφιων ποσοστών και διατυπώνει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας για να αλλάξει πορεία η χώρα.